Επειδή σε λαβή, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα Γαλλία, πάμε Παρίσι να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Καριδόπουλο, ηλεκτρονικό μηχανικό, σέρβις ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο οποίος βρίσκεται εκεί παρακολουθώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Athens Network. Κύριε Καριδόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Περίμενα να δω πίσω από εσάς το πύργο του Άιφελ, αλλά βλέπω ένα χτιστό εκεί, τείχο μόνο. Είναι ένα πιο πανεπιστημιακό περιβάλλον. Πιο πανεπιστημιακό και δεν βάλατε και αυτό τα ψεύτικα που βάζουμε ενώ είμαστε δηλαδή στο χωριό μας. Βάζουμε τον πύργο του Άιφελ από πίσω και βγαίνουμε στα Skype, έτσι. Όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί τα μαθήματα προφανώς γίνονται στο πανεπιστήμιο και όχι στον πύργο του Άιφελ. Αλλά αυτή είναι και η ομορφιά, ας πούμε, της διαδικασίας, ότι συμμετέχουμε σε ένα πανεπιστημιακό περιβάλλον ενός ξένου πανεπιστημίου. Οπότε αυτό είναι το πτώμα. Τώρα αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει και η χώρα μας, τι ακριβώς είναι, κύριε Καριδόπουλε? Είναι, θα το, έτσι, το Erasmus είναι πιο γνωστό, είναι κάτι αντίστοιχο με το Erasmus. Απλώς η διαφορά είναι ότι εδώ τα μαθήματα γίνονται σε διάστημα μιας εβδομάδας. Δηλαδή μέσα σε μία εβδομάδα γίνονται εντατικά μαθήματα, ένα course, δηλαδή μπορεί να παρακολουθήσει μόνο ένα course, 8 ώρες την ημέρα, 5 μέρες την εβδομάδα, 40 ώρες συνεχόμενα δηλαδή. Και αυτό το μάθημα μπορεί να αναγνωριστεί κανονικά στη σχολή του φοιτητή, από εκεί που προέρχεται. Είναι μόνο για φοιτητές δηλαδή? Είναι γενικότερα, είναι και για συμμετέχοντες στο Αριστοτέλειο. Τώρα αλήθεια δεν ξέρω αν έχει κάποιο περιορισμό. Εσείς πώς μπορείτε να έχετε συμμετοχή? Λόγω του επιτυχής μου διαδικασία. Δηλαδή εμένα δεν μετράει το μάθημα, δεν έχω κάπου καταχωρίζω το μάθημα σαν μάθημα. Αλλά επειδή με ενδιαφέραν τα μαθηματικά, κάποια συγκεκριμένα μαθηματικά που χρειάζομαι για την έρευνά μου, γι' αυτό βρίσκομαι. Μπορεί δηλαδή ένας ιδιώτης που ενδιαφέρεται για κάποια από αυτά τα course να συμμετάσχει? Πρέπει να έχει σχέση με το Αριστοτέλειο. Ειδικά με το Αριστοτέλειο. Η Ελλάδα συμμετέχει μόνο το. Ωραία. Τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται, αναφέρατε μαθηματικά, αλλά να μας πείτε τη χρησιμότητα κάποιων μαθημάτων. Εσείς ξέρουμε ότι είστε ένας άνθρωπος που ασχολείται και με την τεχνολογία πολύ και με το artificial intelligence. Με τι έχει να κάνει αυτά τα προγράμματα που παρακολουθείτε, με τι έχουν να κάνουν? Έχουν πολύ μεγάλο εύρος. Δηλαδή είναι ατελείωτα. Δηλαδή αξίζει κάποιος να πει στο σελίδα, έστειλα login και να δει πόσα. Είναι για όλες τις, νομίζω για όλες τις ειδικότητες του Αριστοτελείου υπάρχει κάτι ενδιαφέρον. Mm-hmm. Για εμένα είναι κάποια εξειδικευμένα μαθηματικά που χρειάζονται οι μηχανικοί για να μοντελοποιήσουν αυτό που λέμε ένα σύστημα και να μπορέσουν να το λύσουν με μεθόδους αριθμητικής ανάλυσης, όχι δηλαδή με μεθόδους πειραματικές κτλ. Οπότε για τον καθένα υπάρχει κάτι ενδιαφέρον και είναι και πολύ εξειδικευμένα. Δηλαδή είναι μόνο ένα αντικείμενο ασχολείς επί μία εβδομάδα, οπότε στο τέλος της εβδομάδας αναγκαστικά, γιατί τώρα είμαι στο τέλος της εβδομάδας. Κύριε Καριδόπουλε, περιμένουμε από κοντά να μας πείτε συγκεκριμένα πράγματα που μάθατε, αλλά είστε εκπρόσωπος όσων πραγματικά κάνουν το διαβίου μάθηση πραγματικότητα, γιατί θέλετε συνεχώς να γίνεστε και καλύτερος. Και ευτυχώς αυτά που μαθαίνετε τα μοιράζεστε και μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πώς είναι ο καιρός στο Παρίσι? Είναι κρύο, έχει κρύο, αλλά δεν έχει βροχή. Mm-hmm. Θέλω λίγο να μεταφέρω και την πρόσκληση των καθηγητών και θέλω περισσότερους Έλληνες να συμμετέχουν, γιατί τώρα είμαι ο μοναδικός εδώ πέρα. Σοβαρά, οπότε ο μοναδικός. Τότε θα μου επιτρέψετε να πω ότι επειδή όλα αυτά είναι ευρωπαϊκά, πολλά από αυτά είναι ευρωπαϊκά προγράμματα και υπάρχει ξεχωριστή χρηματοδότηση για διάχυση της πληροφορίας και επικοινωνία, ότι η επικοινωνία κάτι θέλει παραπάνω για να γίνονται γνωστά. Μπορείτε να του το μεταφέρετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καριδόπουλε. Καλή συνέχεια στα μαθήματά σας. Και εμείς θα